Σε διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα έχει μετατραπεί για το Ηράκλειο η αναπόθεση επίπλων αλλά και άλλων βαρέων αντικειμένων σε πολλές γειτονιές. Το πρόβλημα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και για τη νέα ηγεσία στην Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία της Καθαριότητας. Μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαλιτάκη. Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Στη διάρκεια της συζήτησης, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και σχετικές εικόνες. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου, που είχα στην εκπομπή Ώρα Αιχμής τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, αναφέρθηκε με πολύ ρεαλιστικό λόγο σε αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν γεννήθηκε τώρα. Είναι ένα πρόβλημα που έχει βάθος στο παρελθόν, μιλάμε για 20ετία και πλέον. Ακριβώς. Και αυτό θα έλεγα ότι αναδεικνύει το γεγονός ότι κυρίαρχο ζήτημα και ζητούμενο από όλους μας είναι το να αλλάξουμε κουλτούρα ως πολίτες και να αντιληφθούμε τη μεγάλη εικόνα που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά φυσικά και η διαχείριση των απορριμμάτων σε μια εποχή που θα έλεγα που έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουν πλέον οι πάντες ότι υπάρχουν πενιχροί πόροι, και ανθρώπινοι αλλά και οικονομικοί πόροι. Θα έλεγα βέβαια ότι γιγαντώθηκε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες στην πόλη μας. Γίνανε κάποιες σποραδικές προσπάθειες για να βληθεί το φαινόμενο. Κάτι το οποίο κάνουμε και τώρα. Και το κάνουμε τώρα εντατικοποιώντας, αν θέλετε, τα συνεργεία τις ομάδες αυτές συνεργατών, εργαζομένων και οδηγών στην καθαριότητα με οχήματα, είτε συμβατικά είτε οχήματα έργου, τα οποία θα καθαρίσουν αυτή την παραφωνία που υπάρχει στην πόλη μας. Και το λέω αυτό γιατί. Αν θυμάστε πολύ καλά τις προηγούμενες μέρες, καταγράψτε από το ρεπορτάζ σας το γεγονός ότι ένα από τα βασικά και πρώτα στοιχήματα τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ως Δημοτική Αρχή και το επιτύχαμε μέσα σε λίγες μέρες, είναι να ξεμπλοκάρουμε μια διαδικασία που είχε να κάνει με την ετοιμότητα των αυτοκινήτων. Αυτό έγινε για ένα από τους λόγους για το οποίο έγινε ήταν ακριβώς αυτό, για να αντιμετωπίσουμε κάνοντας χρήση και επανεργοποιώντας ουσιαστικά οχήματα τα οποία ήταν παροπλισμένα, ώστε να συμβάλλουν και αυτά προς αυτή την κατεύθυνση. Επανερχόμενος όμως αυτό το οποίο εισαγωγικά σας είπα είναι το εξής. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και σαφές ότι αυτές οι ενέργειες με βάση τον κανονισμό καθαριότητας είναι παράνομες ενέργειες. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα. Είναι παράνομη πράξη το να αφήνει οποιοδήποτε ογκώδες αντικείμενο. Ποια είναι αυτά τα συνήθη που βλέπουμε, έπιπλα, στρώματα, ήδη είναι αυτά γυμνής. Που βλέπουμε τώρα, κύριε Γιαλιτάκη, και επειδή λέτε κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι μια παράνομη διαδικασία. Αυτό όμως μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό στους πολίτες, γιατί αν είχαν επιβληθεί πρόστιμα υπήρχε μια αυξημένη αστυνόμευση και αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αστυνομευθεί μια πόλη στην καθαριότητα όπως είναι το Ηράκλειο που ξεπερνά τις 200.000 πληθυσμό. Όμως αυτό που λέει και ο απλός πολίτης, στην πόλη λέει της ατιμορρησίας όλα επιτρέπονται. Κοιτάξτε κύριε Δασκαλάκη, τολμώ να πω ότι καμιά δημοτική αρχή σε όλη τη χώρα δεν έχει τιμωρητική διάθεση. Προφανώς υπάρχουν πρόστιμα τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας και πρέπει να πούμε ότι σε επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τέτοια που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τον δράστη μέσα εισαγωγικά, φυσικά θα κυρωθούν τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία προβλέπονται. Πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πρέπει ο καθένας από εμάς να αυτολειτουργήσει και να αυτοβελτιωθεί στην πρακτική, στην καθημερινή του πρακτική σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Εμείς έχουμε προτάσεις και θα δίνουμε όλο και περισσότερες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για παράδειγμα, έχει καθαριωθεί και προσπαθούμε τώρα με την χρήση, όπως σας είπα, και άλλων οχημάτων, αλλά και ενίσχυση του προσωπικού, να συμπυκνώσουμε ακόμα περισσότερο τον χρόνο του ραντεβού. Υπάρχει λοιπόν η διαδικασία του ραντεβού, όπου ένας συμπολίτης μας, ο οποίος όταν θέλει να ξεφορτωθεί ένα αντικείμενο το οποίο πλέον δεν χρειάζεται ή έχει αντικαταστήσει με την αγορά ενός καινούριου, μπορεί να καλέσει το Δήμο στο τηλέφωνο 2813-409-409 και να επικοινωνήσει, να συνεννοηθεί με την υπηρεσία πότε μπορεί η υπηρεσία να περάσει και εκείνη την ημέρα ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας θα εναποθέσει το αντικείμενο αυτό κάτω στο σπίτι του, στην είσοδο του σπιτιού του, ώστε να περάσει το αυτοκίνητο της καθαριότητας και να το παραλάβει. Δείτε τώρα, αυτό που λέτε είναι εξαιρετικό με δεδομένο ότι αυτό απαιτεί και λιγότερο κόπο στο να μεταφέρεις ένα βαρύ αντικείμενο ενδεχομένως 100 ή 200 μέτρα από το σημείο το οποίο βρίσκεται ο κάδος. Μακροπρόθεσμα προωθείται αυτό το σχέδιο που είχε πει ο κύριος Καλοκαιρινός στη δική μου εκπομπή για τα λεγόμενα πράσινα σημεία. Βεβαίως. Και πριν φτάσουμε σε αυτό στο μακροπρόθεσμο, θα σας πω και κάτι επιπλέον, ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο υπάρχει τώρα και μπορεί επίσης να κάνει χρήση σε αυτό ο οποιοσδήποτε συνδημότης μας. Επειδή εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα υπάρχουν
πολλές οικογένειες οι οποίες έχουν αγροτικά οχήματα, φορτηγάκια δηλαδή κοινώς, να μιλάμε απλά για να κατανοεί και ο κόσμος, μπορεί να φέρει το αντικείμενο αυτό το οποίο θέλει να πετάξει, να το φέρει στο σταθμό μεταφόρτωση που βρίσκεται δίπλα στη λαχαναγορά, δηλαδή στον χώρο του μοξοστασίου της καθαριότητας, και επίσης να το εναποθέσει εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι. Καταρχάς το τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο που σας είπα πριν και φυσικά η δεύτερη επιλογή, ο ίδιος οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να το φέρει και τον αναποθέσει εντελώς δωρεάν, που και αυτό να ξέρετε δεν είναι δεδομένο σε πάρα πολλούς δήμους και της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, να τον αποθέσει εντελώς δωρεάν στο σταθμό μεταφόρτωσης. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να το αφήνει σε κοινόχρηστο χώρο, σε χώρο, δηλαδή στο δρόμο, δίπλα στους κάδους. Γιατί εκτός των άλλων δεν είναι μόνο αισθητικό το πρόβλημα στην πόλη μας. Είναι και πρόβλημα βαθιάς ασφάλειας, πολιτικής προστασίας. Είμαστε στους χειμερινούς μήνες που έχουμε πολλές φορές και ραγδαίες βροχοπτώσεις. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα φερτά αντικείμενα μπορούν να δημιουργηθούν στην πόλη μέσα, τα οποία να προκαλέσουν πολλαπλά προβλήματα και ατυχήματα. Άρα λοιπόν θέλω να απευθύνω πραγματικά έκκληση σε όλους τους συνδημότες μας και τους κατοίκους αυτής της πόλης να κάνουν χρήση καταρχάς αυτών των δύο μέσων και των τρόπων με τον οποίο μπορούν να αποθέσουν νομίμως και με ασφάλεια τα αντικείμενά τους όλα αυτά. Στα ρεπορτάζ, αν μου επιτρέπετε, στα ρεπορτάζ, πέρα από την εικόνα αυτή που παρουσιάζουμε στο φωτογραφικό υλικό και στα πλάνα της Crete TV σε γειτονιές του Ηρακλείου, έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία και μίνι χωματερές. Θα μιλήσω για τη Νέα Αλικαρνασσό. Θα μιλήσω στην περιοχή της Κηπούπολης, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά και σε πάρα πολλά άλλα σημεία. Στην περιοχή της Παραλιακής. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη ανοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εύκολο με την δυναμική που έχει η υπηρεσία καθαριότητας, αλλά και η δημοτική αστυνομία ενδεχομένως, να ελεγχθεί αυτή η μάστιγα για το Ηράκλειο, που δεν είναι μόνο για το Ηράκλειο, αφορά νομίζω όλες τις πόλεις της Κρήτης. Κύριε Δασκαλάκη, όπως σας είπα και πριν, περνάμε εποχές οι οποίες έχουμε πολύ πενιχρούς πλέον πόρους και μιλάω και για ανθρώπινους πόρους, επαναλαμβάνω. Πιστέψτε με, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα με εξαντλητικά, θα έλεγα, ωράρια αλλά και ένταση εργασίας. Πρέπει όλοι λοιπόν κι εμείς, αφενός να σεβαστούμε τη δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων, αφετέρου δε να μην την κάνουμε ακόμα δυσκολότερη την καθημερινότητά τους. Προσπαθούμε, όπως σας είπα και πριν, να κάνουμε και κάθε μέρα να βάζουμε και νέα εργαλεία στην μάχη της καθαριότητας, όπως είναι τα νέα αυτά τα οχήματα, και να ενδυναμώσουμε με ειδικά μηχανήματα έργου ακόμα και αυτή την προσπάθεια. Ξαναλέω όμως, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο επαναλαμβανόμενα φαινόμενα. Ξέρετε, είχαμε καταγράψει τις πρώτες μέρες του 2024 γύρω στις 200 μικρές ή μεγάλες χωματερές. Όταν λέω μικρές, εννοώ από 1-2 αντικείμενα τα οποία μπορεί να είναι σε μια συστοιχεία κάπου. Μιλάμε 200 χωματερές μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Και πέριξ αυτής. Όχι μόνο στον αστικό ιστό, και πέριξ αυτής. Ήδη σήμερα που μιλάμε έχουν μειωθεί. Όμως δυστυχώς, τολμώ πλέον να πω ότι είναι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα. Δηλαδή, ακόμα και τις διάφορες μικροχωματερές που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, αφού τις περισυλλέξουμε και τις μαζέψουμε, δυστυχώς φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται το φαινόμενο αυτό μερικές μέρες μετά. Άρα λοιπόν, όλη η δύναμη αυτή είναι στα χέρια του κάθε ενός. Επαναλαμβάνω. Δεν στρέφω βέλη αυτή τη στιγμή προς τους δημότες μας, προς Θεού. Απλά το μόνο που ζητάμε είναι το εξής, ότι η υπόθεση καθαριότητας πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι μια υπόθεση η οποία χρειάζεται μια κοινωνική συμμαχία. Οι υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες θα είναι τιμοπόλεμες και όπως σας είπα μέχρι και σήμερα δουλεύουν πραγματικά με πάρα πολλές με θυσίες κοινολεκτικά και με δυνάμεις ανεξάντλητες, την ίδια όμως και οι συμπολίτες μας πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η πράξη είναι πέρα για πέρα παράνομη και υπάρχουν οι τρόποι να το κάνουμε με την νόμιμη οδό. Και αυτό λοιπόν, όπως είπα και πριν, απευθύνουμε μια έκκληση όλοι μαζί να πάρουμε την υπόθεση καθαριότητας της πόλης στα χέρια μας. Ένα τελευταίο ερώτημα θα σας θέσω, κύριε Γιαλιτάκη, και θα σας αποδεσμεύσω. Τι γίνεται με το πλήσιμο των κάδων? Είναι ένα θέμα που καίει πάρα πολύ τους πολίτες. Το δεχόμαστε και εμείς εδώ στην Crete TV ως ένα διαχρονικό παράπονο. Γιατί ένας βρώμικος κάδος σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις που είπατε νωρίτερα δημιουργεί μια εξαιρετικά άσχημη εικόνα σε ολόκληρους δρόμους στις γειτονίες του Ηρακλείου. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και τους θερινούς μήνες η δυσοσμία είναι έντονη πάρα πολλές φορές. Βεβαίως. Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, ήταν και αυτό ένα από τα ελλείμματα τα οποία είδαμε από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας. Δυστυχώς υπήρχε ένα πλυντήριο κάδων το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν ακινητοποιημένο. Ακινητοποιημένο από διαδικασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί ώστε να υπάρχουν τα ανταλλακτικά και να γίνουν οι επισκευές που χρειαζόταν. Γίνονται αυτές τις μέρες και θα είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στη θέση να σας ανακοινώσω ότι το πλυντήριο κάδων
τις επόμενες εβδομάδες και αν δεν υπάρξει τόσο μεγάλη ανάγκη αυτές τις μέρες των βροχοπτώσεων, σίγουρα τις περιόδους που θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί θα έχουν αναπτυχθεί μεγάλες θερμοκρασίες, το πλυντήριο κάνω θα λειτουργεί κανονικά στην πόλη μας και επιτέλους μετά από πάρα πολλούς μήνες, έως και χρόνια θα έλεγα, θα πληθούν σιγά σιγά όλοι οι κάδοι της πόλης μας. Και ταυτόχρονα φυσικά, αφού θα έχουμε την έγκριση του προϋπολογισμού και μετά την ψήφιση και των δημοτικών τελών που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, θα είναι έτσι κι αλλιώς σταθερή η διαδικασία που κάνουμε στο να εξυγχρονίζουμε και να ανανεώνουμε συνεχώς το στόλο μας. Είναι μία από τις ανάγκες τις οποίες έχουμε να ενισχυθεί και σε αυτού του ειδικού τύπου όχημα ο Δήμος μας και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Αλλά σίγουρα όμως το μηχάνημα το οποίο υπήρχε ήδη και ήταν κινητοποιημένο θα βγει τις επόμενες μέρες σε λειτουργία και άρα θα επιλωθεί και αυτό το πρόβλημα το οποίο έχετε καταγράψει πολύ σωστά. Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ.